αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι να κάνω μια παύση από το θέατρο τουλάχιστον. Την τηλεόραση όμως την άφησες λίγο πίσω και τώρα επιστρέφεις. Για αρκετά χρόνια η τηλεόραση ήταν σε μια μικρή παύση. Και τώρα εμφανίζεται ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης και σου λέει: θέλω να είσαι μια από τις γυναίκες της ζωής μου. Ο Χριστόφορος φτιάχνει πάντα ιστορίες που είναι λίγο πιο μυστήριες. Ένα από τους πρώτους που έφερε στην ελληνική τηλεόραση ένα γυναικείο ζευγάρι να έχει ένα παιδί και να θεωρείται πολύ φυσιολογικό από όλη την κοινωνία εκείνη τη στιγμή. Ο Χριστόφορος κάνει καλό στην ελληνική κοινωνία. Έχετε τελειώσει γυρίσματα. Έχουμε τελειώσει γυρίσματα και τώρα είναι στις συζητήσεις για το αν θα υπάρξει δεύτερη. Α, μπορεί να δούμε. Ναι, μπορεί να υπάρξει. Σε πάω στο κίνημα MeToo. Στο δικό μας χώρο, που είναι εύκολο με έναν τρόπο να βγεις και να πεις το πρόβλημα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα κοριτσάκι πάει στο γυναικολόγο να πει το πρόβλημα, έτσι, και εγώ είμαι ένα από αυτά. Τα κορίτσια που αν έχω, έχω κακοποιηθεί αυτό είναι από γιατρό. Πήγα στο γιατρό για ένα πρόβλημα στο ισχύο που είχα, το οποίο είναι σε βαθύ σημείο, πολύ, ένα βαθύ τραύμα πολλών ετών και εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Την πρώτη φορά είπα, μπα, εγώ φταίω, αυτά που ακούμε, τα θύματα να υπερθυματοποιούνται. Το είπα ακριβώς το ίδιο, όχι εγώ φταίω, όχι είναι δικό μου, ιδέα μου είναι φυσικά και πρέπει να βάλει το χέρι του εκεί γιατί εκεί είναι το τραύμα. Τη δεύτερη, τρίτη φορά έπαθα σοκ και αποχώρησα και φυσικά δεν ξαναμίλησα σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν τον κατήγγυλα κιόλας γιατί δεν ήξερα πώς να το κάνω. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν υπάρξει και μούσα και έχουν συνεργαστεί με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται πολύ σωστά και κρίνεται και είναι στο εδόλιο. Για κάτι που έκανε τη στιγμή που έκλεινε την πόρτα και δεν ήταν πια στο χώρο το συνεργατικό του θεάτρου, δεν ήταν πάνω στο σκηνή. Είναι κάτι για το οποίο μια πλευρά ενός ανθρώπου, την οποία δεν γνωρίζαμε, δεν είχαμε επαφή, κανείς δεν έχει επαφή με το τι κάνει ο άλλος τη στιγμή που κλείνει η πόρτα. Υπήρξα μούσα του Λιγνάδη, ναι, με έπαιρνε αρκετές φορές για να του φέρω εις πέρας κάποιους ρόλους, όπως έκανε και με πολλούς άλλους ανθρώπους, έτσι. Αλλά έχω υπάρξει μούσα, θα το πω έτσι, μεταξύ του Στίκη Σοβαρού και του Γιάννη Κουβαρδά. Εγώ μίλαγα για το ρόλο μου μαζί του, ούτε για ποτό πηγαίναμε το βράδυ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί οι άνθρωποι σαν εμάς πρέπει να υποβληθούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι που, συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι, αλλά είναι και ένα πράγμα που οι δημοσιογράφοι και η δική σας πλευρά των εκπομπών και τα λοιπά, θα έπρεπε να, σε εισαγωγικά, με καλό τρόπο το λέω, να διδάσκουν με το όπλο που έχουν, που είναι αυτό το μικρόφωνο, ότι ξέρεις τι, δεν μου επιτρέπονται όλες τις στιγμές. Πιστεύεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατηγορούνται, αν μετά ξαναβγούνε. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό μου, πολύ επίκαιρο, δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνει παραστάσεις και τα λοιπά, στη μουσική, ο οποίος παλιά είχε μια τέτοια ιστορία και βλέπω πως η τέχνη του τον έχει ξεπεράσει. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν ταχθεί υπέρ του σύμφωνου συμβίωσης. Τα ομόφυλα ζευγάρια είναι πια, έχουν το δικαίωμα να είναι σε σύμφωνο συμβίωσης. Δεν βρίσκω το λόγο να μην μπορεί ο καθένας να ζήσει τη ζωή του όπως την επιθυμεί από τη στιγμή που δεν ασκεί κανένας είδους κακοποίηση σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Στο κομμάτι οικογένεια, ένα παιδί θα ήταν στα άμεσα. Είμαι σε μια οικογένεια και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Και είναι μεγάλος κόπος να βρίσκεσαι σε μια οικογένεια και να κρατάς τις ισορροπίες μέσα σε αυτή και να μην νιώθεις ότι ακόμα και άθελά σου μπορεί να κάνεις κακό στον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Από τις φωνές και τις εικόνες που θες να ακούς και να βλέπεις αυτό το κορίτσι. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ ωραίο το να μπορείς να μιλάς με ψυχραιμία για τόσο σοβαρά θέματα, χωρίς να ρίχνεις λάδι στη φωτιά από τη μία, χωρίς να αποφεύγεις να απαντήσεις από την άλλη. Και να δίνεις τέτοιο παράδειγμα και στάση ζωής. Ωραίο πλάσμα είναι η Στεφανία, εκτός από. Καλά, ηθοποιάρα. Εξαιρετικό ταλέντο. Εγώ έπαθα σοκ όταν την είδα στην ίδια παράσταση που λες. Και εγώ έμεινα με το σώμα ανοιχτό. Εν τω μεταξύ, το κορίτσι έχει παίξει σε πάρα πολλές παραστάσεις. Αλλά δεν είχε τύχει ποτέ. Και μου έλεγε ο Δημήτρης ότι είναι πολύ γνωστή θεατρική ηθοποιός. Ναι. Και στο Χαρά, αγνοείται επίσης, είχε παίξει πριν από κάποια χρόνια που κάνει το ρόλο της ξαδέρφης της Χαρά. Εξίσου είχε κλέψει τις εντυπώσεις τότε. Και δες τώρα πώς αλλάζουν οι καιροί και πώς μία ιστορία, δικαίως βέβαια και φυσιολογικά,
μπορεί να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Δηλαδή, κάποτε θα θεωρούνταν τίτλος τιμής να πεις ότι είμαι η μούσα του Δημήτρη Λιγνάδη, θα σου άνοιγε πόρτες σε ποιοτικούς εντός πολλών εισαγωγικών ανθρώπους και ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού. Και τώρα θες να αποποιηθείς του τίτλου αυτού και να πεις όχι, όχι, δεν σημαίνει κάτι το ότι με επέλεξε για μερικούς ρόλους. Και είναι φυσιολογικό. Και η Στεφανία, δεν είναι ότι είχε αυτή την ανάγκη. Ενώ το Εθνικό τελείωσε, εξαιρετική ηθοποιός ήταν. Προφανώς μπορεί στον συγκεκριμένο να. Το Δημήτρη Λιγνάδη δηλαδή ήταν ένα φοβερό εργαλείο, γιατί μιλάμε για μια φοβερή ηθοποιό. Άξι, και ασχέτως αν βγάλουμε έξω όλες τις κακοποιητικές συμπεριφορές και τις κατηγορίες, προφανώς συνεργάστηκε και με ανθρώπους που δεν υπήρχαν κακοποιητικές συμπεριφορές. Λέω όμως ότι πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί μπορεί να βγουν από το Εθνικό, να τελειώσουν τις σχολές τους και να μην τους δοθεί ποτέ η ευκαιρία μέσω ενός πιο δημοφιλούς ανθρώπου εκείνη τη στιγμή να κάνουν καριέρα και να ξεχωρίσουν. Απλά λέω ότι συγκεκριμένη δεν τον είχε ανάγκη. Θα την έκανε ούτως ή άλλως. Κοίτα, δεν το ξέρεις αυτό, λέω. Γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία πάντα, πόσο μάλλον σε αυτό το χώρο. Είναι, το γνωρίζεις πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι. Οπότε πάντα χρειάζεσαι και να ξέρεις πώς να σε ξεχωρίσει ένας πολύ έτσι αξιόλογος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λιγνάδης αυτός που την ξεχώρισε. Και όχι, αλλά τέλος πάντων, όταν λες ότι είτε η μούσα του, τέλος πάντων μπορεί να την είδε και να οραματίστηκε ή να σκέφτηκε πάνω σε πολλούς ρόλους διαφορετικούς και ότι μπορεί να κάνει μια καριέρα πολύ διαφορετική από τα άλλα παιδιά. Συγκλονιστική και η μαρτυρία της για την κακοποίηση από γιατρό. Και είναι αυτό που λέει, ότι άντε εμείς οι ηθοποιοί βγαίνουμε και τα λέμε, ένα κοριτσάκι μπορεί να πάει σε ένα γιατρό. Πού θα βγει να τα πει? Πού θα βγει και με το φόβο πάντα ότι θα φταίω εγώ. Ναι, είναι ρε Λάμπρο, με αυτό το έχουμε κάνει πάλι την κουβέντα αυτή. Όταν κακοποιείς, δεν μπορείς να ξέρεις το κεφάλι σου τι διαδρόμους θα ακολουθήσει και πώς θα το δεις και με τι φόβο μετά πας να μιλήσεις για αυτό το πράγμα κάπου αλλού. Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και επίσης όλα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, θεωρώ και πιστεύω, τι προδιαγραφές, τι θεμέλια έχει χτίσει η οικογένειά σου πίσω από σένα για να μπορέσει αυτό το κορίτσι που μπορεί να έχει υποστεί μια σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση από έναν γιατρό, δάσκαλο, οτιδήποτε, το γείτονα, να μπορέσει να το εκμυστηρευτεί και σημαντικό να το πει. Σημαντικό πολύ αυτό που λες. Αυτά τα θεμέλια μακάρι να αλλάξουν. Και είδαμε, να γίνουν πιο γερές αυτές οι οικογένειες. Είναι και επίκαιρα αυτά που συζητάμε, είδαμε με προπονητές. Μπράβο, αυτό που είχα να πω. Πώς τα δύο αυτά παιδιά το χειρίστηκαν διαφορετικά. Πίεση, να σε πιάσω εδώ, να σε πιάσω εκεί, δεν θα με πιάσω πουθενά.